Πού βοηθάνε οι ελεημοσύνες? Στο να αποκτήσουμε την αγάπη. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός την εντολή της ελεημοσύνης. Για να μάθουμε την αγάπη και μάλιστα την ανιδιοτελή αγάπη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Να μοιάσουμε στον Χριστό. Βλέπετε, ο Χριστός, λέμε, είναι ικτήρμων και ελεήμων. Ο Χριστός, μακρόθυμος και πολυέλος. Ελεεί δικαίως και αδίκους. Δεν κάνει διάκριση, όλους τους ελεεί ο Θεός. Και τους αμαρτωλούς και τους εχθρούς του και αυτούς που τον βλασφημούνε. Θα μπορούσε ως Θεός να πει, ξέρεις, εσύ με βλαστήμησες, σου κόβω τον αέρα. Δεν θα μπορούσε να το πει. Θα μπορούσε και να το κάνει. Παντοδύναμος είναι. Δεν το κάνει. Συνεχίζει και τους δίνει και τον αέρα, τους δίνει και τις δυνάμεις να συνεχίσουν να τον βλασφημούν. Όχι για να τον βλασφημούν βέβαια, αλλά αυτοί κάνουν κακή χρήση των δυνάμεων που τους δίνει ο Θεός. Λοιπόν, ο Θεός δεν σταματάει να τους ευεργετεί. Μέχρι ένα σωρίο όμως, προσέξτε, όχι επάπειρο, κάποια στιγμή θα λειτουργήσει και η δικαιοσύνη του Θεού. Και είναι καλύτερο να λειτουργήσει σε αυτή τη ζωή παρά στην άλλη ζωή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εμένει στην αμαρτία και πεθαίνει στην αμαρτία είναι τραγικός άνθρωπος. Γιατί θα τα βρει όλα μπροστά του στην άλλη ζωή. Θα έχει δηλαδή αιώνια κόλαση. Ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή ταρακουνιέται από κάποιο συμβάν και αρχίζει και μετανοεί και ας το πούμε περνάει κάποιες ταλαιπωρίες, αυτός ο άνθρωπος ξεχρεώνει. Έχετε ακούσει που λέει αυτός, ορίστε λέει, γύρισε στην εκκλησία και τώρα όλα του πάνε ανάποδα. Ίσα τώρα του πάνε καλά τα πράγματα γιατί αρχίζει και ξεχρεώνει. Και επομένως αυτά τα κακά που είχε κάνει τα ξεχρεώνει εδώ και του μένει μόνο το καλό. Και στην άλλη ζωή θα πάει στην παρουσία του Θεού. Ενώ ο άλλος που του πάνε όλα καλά, ενώ ζει στην αμαρτία, αυτό να τον κλαις. Γιατί όλο το χρέος του μένει μετά θάνατο, στην άλλη ζωή. Ένας λοιπόν που ελεεί, που κάνει ελεημοσύνες, τι κάνει, μοιάζει στο Θεό. Που ελεεί τους πάντες. Έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Και έτσι μοιάζει με το Θεό. Μπορείς να σώσεις ψυχές. Όχι, τις ψυχές τις σώζει ο Χριστός. Έτσι. Όχι. Εννοώ, δηλαδή, να σώσει τη δική σου ψυχή. Με τις ελεημοσύνες θα πρέπει μπορεί να. Μπορεί να σώσεις και ψυχές αυτοί που φύγανε από τη ζωή. Να βοηθήσεις. Ναι, ναι. Να βοηθήσεις. Ναι. Γι' αυτό ένας τρόπος για να βοηθήσουμε τις ψυχές των κεκοιμημένων είναι να κάνουμε ελεημοσύνες στο όνομά τους. Δηλαδή να παρακαλάμε αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη για να το πούμε κάνει μια προσευχή για αυτές τις ψυχές. Αυτό βοηθάει. Έτσι. Και ο Θεός αν δεν τους σώσει, αν δεν τους βγάλει δηλαδή από την κατάσταση της κολάσεως, της πρόγευσης της κολάσεως, τους δίνει έστω ένα αναψυκτικό, μια αναψυχή εκεί που είναι στην κόλαση, στην πρόγευση κολάσεως. Γιατί όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή δεν πάμε στην κόλαση, προσέξτε, ούτε στη βασιλεία του Θεού. Πάμε σε μια κατάσταση που προγευόμαστε, ανάλογα με τη ζωή που κάναμε εδώ στη γη. Ναι, ως ψυχές. Ναι. Ως ψυχές, με το που φεύγουμε από εδώ, όσο είμαστε χωρίς το σώμα, έτσι προγευόμαστε είτε τον κόλαση είτε τον παράδεισο. Είτε τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό, ξέρετε, αρχίζει από εδώ. Και πριν πεθάνουμε το προγευόμαστε. Όταν ζει ο άνθρωπος μέσα στο άγχος, δεν είναι πρόγευση κόλαση, αυτό τι είναι. Όταν δεν βρει την ειρήνη μέσα του, την πληρότητα, αυτό που λέμε να φύγει το κενό, που έλεγε ο ποιητής. Είμαι ένα κενό. Το κενό τι είναι, είναι η πρόγευση της κόλασης. Λοιπόν, από αυτή τη ζωή αρχίζει να το ζεις. Και πολύ περισσότερο το ζεις μετά που δεν θα έχεις το σώμα. Γιατί τώρα με το σώμα ο άνθρωπος έχει μια παρηγοριά. Βλέπεις αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι εδώ γύρω μας τώρα. Τόσα εκατομμύρια εδώ στη Γερμανία, άλλοι ας πούμε στην Αφρική, στην Ασία. Που είναι μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Μέσα στην πλάνη του Βουδισμού, του Μωαμεθανισμού, του Προτεσταντισμού, του Ρωμαιοκαθολικισμού κλπ. Έχουν μια παρηγοριά, βλέπεις εδώ, ας πούμε, η ζωή είναι τόσο καλά οργανωμένη, τα εξωτερικά πράγματα. Έχει μια παρηγοριά άνθρωπος, σου λέει πάει, κάνει σκι, ξέρω εγώ, χαζεύει, διασκεδάζει, ξεχνιέται. Μετά θάνατο δεν θα υπάρχουν αυτά. Και αυτή η λίγη παρηγοριά που του δίνει το σώμα και τα σωματικά δεν θα υπάρχει. Θα μείνει μόνος με μόνο τον εαυτό του, την ψυχή του, τα πάθη του, τις επιθυμίες του, οι οποίες δεν θα μπορούν να εκπληρωθούν μέσω του σώματος, γιατί δεν θα υπάρχει σώμα. Και αυτό θα είναι κόλαση. Είναι πρόγευση της κόλασης.
Και όλα τα άλλα βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, η συνέστηση ότι υπάρχει ο Θεός και εγώ τον πρόσβαλα, εγώ τον λύπησα, τον ευεργέτη μου κλπ. Έρχεται σε μια συνέστηση με τον άνθρωπο, αλλά μετά δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να υπάρχει μετάνοια, αυτό είναι το τραγικό. Στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Δηλαδή μετά το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ πριν πεθάνουμε πρέπει να μετανοήσουμε. Δεν ελπίζουμε το θάνατο σε μια αποκατάσταση. Και είναι μεγάλη πλάνη αυτό που λένε κάποιοι ότι τελικά ο Θεός θα μας βάλει όλους στον παράδεισο. Αυτό είναι αίρεση, έτσι, είναι η αίρεση του Οριγένη που έλεγε ότι θα αποκατασταθούν τα πάντα και όλοι θα πάνε τελικά στον παράδεισο, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη, αλλά και δικαιοσύνη. Και δεν θα πάνε όλοι στον παράδεισο γιατί δεν θέλουν να πάνε, πολύ απλά.